ερώτηση ήταν αν ο ευγενής τυφλός, η αιτία δηλαδή, και όταν λέμε τυφλός, δεν είχε ούτε χώρο, δηλαδή ούτε μάτια. Η απορία τους ήταν αν ήμαρτο οι γονείς του και γεννήθηκε αυτό το παιδί τυφλό. Βέβαια ο Χριστός, απαντώντας, ούτε ήμαρτε με γονείς, ούτε ο ίδιος ο τυφλός. Και αν κάποτε, αν παλιότερα στην Παλιά Διαθήκη που σε ένα λόγο το Μωυσής αναφέρει ότι όταν αμαρτάζουν οι γονείς, αμαρτάζουν και τα παιδιά. Βέβαια αυτό εκεί την εποχή ήταν ως εκπομπισμό και δεν ήταν κανόνας και πολλές φορές ακούγεται ότι η αμαρτία γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Αυτό να ξέρετε είναι στην παπική θεολογία, δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Αλλά εκεί την εποχή ήταν περισσότερο ως εκπομπισμό, γιατί συνήθως όταν οι γονείς αμαρτάνουν και τα παιδιά κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνουν οι γονείς. Ερχόμεθα στο γεγονός αυτού του τυφλού, του εγγενητής τυφλών. Ο Χριστός παίρνει πυλών πίσας και έθηκε εις τους οφθαλμούς και λέγει στον τυφλόν πήγαινε εις την ολιβήθρα του Σιλοάμ και νύψε τους οφθαλμούς σου και αναβλέψε. Βέβαια αυτό κάτι μας θυμίζει. Μας θυμίζει όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, πήρε πυλό, έτσι. Εδώ όμως, στο πυλό αυτό που πήρε ο Θεός, ενεφύσισε. Δηλαδή πνεύμα εις τον άνθρωπο, δηλαδή την ψυχή, ζώσα δηλαδή. Και εδώ βλέπουμε ότι πίσω στο πυλό δίνει τη δυνατότητα εις τον εγγενητή τυφλό να αναβλέψει. Βέβαια, αν θέλουμε να δούμε το βάθος και το θαύματος αυτό, γιατί αυτό είναι το πιο ουσιώδης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα θαύματα